Λουκία 18 δαιμονισμένων εις το χωρίον Παναγίας Χανίων Κρήτη. Στις 7 Οκτωβρίου του 1936 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Χανίων Βήμα του Λαού το εξής. Είναι γνωστή εις όλων των ομών Χανίων η μεγάλη και τρομερά περιπέτεια των κατοίκων του χωρίου Παναγία Κεραμιών. Περιπέτεια η οποία εκράτη ήδη από σειρά ετών ανάστατο όχι μόνο το χωρίο αυτό και τα πέριξ, αλλά και ολόκληρο την Σιδονία και τον ομό Χανίων. Η Παναγιά, μόλις εκ 30 οικογενειών αποτελουμένη, έπαξε από δαιμονισμένου. 18 ήσαν οι πάσχοντες εις το μικρό αυτό χωρίον άνδρες και γυναίκες. Η ιστορία του ζητήματος, διότι περί πραγματικής ιστορίας πρόκειται, έχει ως εξής. Οι κάτοικοι της Παναγίας εις απομεμακρυσμένη εποχή είχαν κλέψει τα ιερά κοιμήλια της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος του Ακροτηρίου και οι καλόγεροι 7 των αρσιμών μετά του ηγουμένου μετέβησαν εις την Παναγιά και ζήτησαν την παράδοση των κλαπέντων και επειδή δεν τις επιστράφησαν αφόρησαν τους κλέπτας. Οι κάτοικοι του χωρίου διηγούνται πως το σπίτι όπου έγινε η διανομή των κλαπέντων εξεκληρίσει και δεν σώζεται σήμερα κανείς. Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος μας Κύριος Αγαθάγγελος είχε διατάξει πολύ πρώτης 3ης Οκτωβρίου γενικών εξαγνισμών των πατέρων της Μονής και αυστηρά νηστεία, την οποία και ο ίδιος ετήρη και την παρελθούσαν Παρασκευή 2 Οκτωβρίου μετά του ηγουμένου της Αγίας Τριάδος και των πατέρων της Ιεράς Μονής μετέβη στο χωρίον Παναγία, όπου μετά των εσπερινών εψάλλη κατά μυστική παράκληση εις την υπεραγία Θεοτόκο και ανεγνώσισαν οι εξορκισμοί του μεγάλου βασιλείου, επακολούθησε δε πανηχής κλήρου και λαού, ο οποίος αναχιλιάδας είχε σειρεύσει από όλα τα μέρη του νομού Χανίων. Την επομένη ετελέσει υπό του αρχιερέως την παραστατουμένου υπό του κλήρου η Θεία Λειτουργία, κατά την οποία ομίλησε ο Θεοφιλέστατος συστήσασι στον λαό πίστη και ευλάβεια και απόλυτο πεποίθηση ότι ο ελεήμων και πολυέσπλαχνος Θεός θα δείξει την εσπλαχνία και τη δύναμή του και θα ελευθερώσει τα δυστυχή αυτά πλάσματα από τα πονηρά πνεύματα τα οποία τα βασανίζουν. Όλοι οι κάτοικοι, συγγυνευτοί και τέχνης, από πολλές ημέρες ενίσθευαν και προσήφχοντο, μετέλαβον των ακράντων μυστηρίων και εις το τέλος εψάλλει αγιασμός και υγειάστησαν πάντες οι εκκλησιαζόμενοι και οι δαιμονισμένοι. Από τη στιγμή αυτή αρχίζει η λύση του δράματος. Οι δαιμονιζόμενοι και πρώτοι πλέον των άλλων πάσχουσαν και βασανιζομένοι Όλγα Καντιλεράκη, κατελαμβάνοντο υπό φοβερών βασανιστηρίων, ορίοντο κυριολεκτικά εμένοντο εκ τύπων κατά γης και χείρας και πόδας και κεφαλήν και όλον το σώμα, υβρίζονται στους κληρικούς και τον επίσκοπο
ο οποίος τους έκαψε με τους εξορκισμούς του. Ξαφνικά όμως καθησύχαζον ανέκτον την πραγματική αυτόν φυσιογνωμία και ημερότητα, εισπάζοντο τας Αγίας εικόνας και ζητούσαν συγχώρεση από τον Επίσκοπο, ο οποίος έλαμπε από χαρά δια την δόξα του Θεού και από τους κληρικούς και τους παρευρισκομένους πιστούς, οι οποίοι δοξολογούσαν το Θεό για τα θαύματα τα οποία με τα ίδια των τα μάτια έβλεπαν και των οποίων υπηρέτε γένοντον. Έτσι, σε λίγον διάστημα χρόνου θεραπεύτησαν όλοι και περιφέροντο εις το χωρίον δοξάζονται στο Θεό. Όλο δε το χωρίον πανηγυρίζει μαζί μετά τον εκεί και εξ όλων των μερών την αθρισθέντων πιστών δια τα θαύματα του Κυρίου. Ο λαός των Χανίων πληροφορηθείς από αυτόπτας μάρτυρας τα θαύματα, κατελήφθη υπό χαράς και ενισχύθη η πίστη του και αυτοί δε εις ομάδες ακούγοντες διηγουμένους τους αυτόπτας πιστεύουν εις την δύναμη του Θεού και την επιτέλεση των θαυμάτων. Τώρα θα ακούσουμε λεπτομερή διήγηση των γεγονότων από τον αρχιμανδρίτη Μελέτιο Κοζάκο, ο οποίος ζει σήμερα εις Αθήνας και εις ο διάκος κατά την θεραπεία των δαιμονιζομένων. Οι ασθενείς βασταζόμενοι υπό των συγγενών και φίλωτων εισήλθαν μετά βίας εις το μικρό ναό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, βρίζοντες τα πάντα θεία και ανθρώπινα, ιερά και ανώσια. Μόνοι δε, οι πλέον βαριά ασθενείς και από 18 ετίας πάσκουσα Όλγα Καντιλεράκη, αφού ξέφυγε από τα χέρια των κρατούντων αυτήν συγγενών και περιήλθε κύκλο τρεις φορές στο ναό του Σωτήρος Χριστού, πετούσα ως μαυροπτέριξ δαίμων σε ύψος 3-4 μέτρα, από βράχο σε βράχο πηδούσα και από πέτρα εις πέτρα πατούσα του περιβόλου της εκκλησίας. Μετά το πέρας του τρίτου κύκλου εισήλθε τέλος ανάσκυλα, με το κεφάλι την πλάτη και τα πόδια έρπουσα επί του εδάφους ως όφης εις τον Κυρίος ναό και κατέλαβε θέση κεντρώα μεταξύ των προαυτής εις ελθόντων και τακτοποιηθέντων εις σειράς λόγω της στενότητος του χώρου επί του δαπέδου του ναού, τον οποίον είχε καταληφθεί προηγουμένως δια εφθαρμένων κουβερτών και παλαιών χαλιών. Η κατάσταση σύτο ικτρά και αθλία, βρωμερή και απέσυη στην όψη, αφόρητος κακοσμή ανέβιε από τα σώματά τους και τα ρακώδη ενδύματά τους, με τον λασπόδι ρήπο των ειδικών των ακαθαρσιών, προκαλούσαν εις τους βλέποντας αυτούς την αποστροφήν. Ναι, πονούσε κανενός στη ψυχή να βλέπει ανθρώπινες υπάρξεις να βασανίζονται κατά αυτόν τον ανατριχιαστικόν και απέσιον και βάρβαρο τρόπο. Η θλιβερά αυτή εικόνα γέννησε αυθορμήτως στη ψυχή μας τον ιερό πόθο να επικαλεστούμε αμέσως, χωρίς χρονοτριβή, με φόνο και κλάματα, με στεναγμούς και κραυγαλαίας φωνάς, το έλεος και την εσπλαχνία του μεγάλου Θεού. Αμέσως λοιπόν, ήτο έκτη περίπου απογευματινή,
εισήλθαμε χωρίς φόβο και ταραχή στο ναό, εμείς ιερείς ο επίσκοπος και ο διάκος, και λάβαμε έκαθος την αρμόζουσα εις ταυτήν θέσιν. Οι δαίμονες διά του στόματος των δαιμονιζομένων που ήσαν εις το δάπεδον του μικρού ναού ούρλιαζαν, βογκούσαν, έτριζαν απειλητικά τα δόντια τους, χειρονομούσαν με πάσαν χειδαιότητα και ανεσχυντίαν και βλασφημούσαν και ίδριζαν τα θεία και τους ανθρώπους. Όταν απευθύνοντο προς τα άνω και τους εν ουρανό κατοικούντας, οι κινήσεις προσφώνησης προς τον Θεάνθρωπο Ιησού μας ή το η λέξης κερατάς, και προς την Παναγία Μητέρα μας η λέξης κόρνη εκλαϊκευμένη, και προς τα αγαθά πνεύματα τους αγγέλους η λέξης κερατάδες. Όταν πάλι εστρέφοντο προς τα κάτω εις τη γη, εις τους ευρισκομένους ελάμβαναν τους ειδικούς τους χαρακτηρισμούς και απέδιδον εις τους λουτυργούς του υψίστου και τον επίσκοπο απεκάλουν ο μεγάλος τράγος, τους ιερείς οι τράγοι και εμένα το νεότατο, το νεότερον διάκο, το τραγάκι, λέγοντας και πολλά εσχρά. Μετά των εσπερινών εψάλησαν οι παρακλήσεις προς την υπεραγία μας Θεοτόκον και τον Τίμιον Σταυρό του Χριστού μας. Επακολούθησαν το απόδειπνο οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου και τελικά ανεγνώσισαν οι εξορκισμοί του Μεγάλου Βασιλείου. Η πλέον ανατριχιαστική στιγμή το εκείνη κατά την οποία έκλειναν όλοι τα γόνατα και ο επίσκοπος άρχισε την ανάγνωση της πρώτης ευχής των εξορκισμών. Το τι έγινε είναι αδύνατο να λεχθεί, καθότι την χάνει ανώτερο πάσης περιγραφής. Από τους πλήρους απελπισίας και απογνώσεως λόγους και θρηνώδης κραυγάς και ιστερικούς κλασμούς των δαιμόνων γεννήθηκε εις τα στιχάς όλων μας όχι πλέον η ελπή, αλλά η πεποίθηση ότι είναι ζήτημα ωρών η φυγή των δεσμοφυλάκων, διότι έληξε η προθεσμία της εξουσίας και καταδυναστεύσεως των επί των αθώων θυμάτων του φοβερού πάθους της κλοπής και της ιεροσιλίας τόπων αφιερωμένων εις των Θεών, η οποία έγινε από τους προγόνους, από τους βοσκούς της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος του Ακροτηρίου Χανίων. Την πρώτη ώρα μετά το μεσονύκτιον, εκεί που οι ιερείς ανεγίγνωστον περικοπάς εκ του Ιερού Ευαγγελίου και οι δαίμονες έκλεγον τους εαυτούς των ότι ήσαν πλέον καταδικασμένοι από το Θεό να εξέλθουν από τα σώματα των υπαυτών βιαίως καταληψέντων και να μεταβούν εις τον βυθό της μαύρης θαλάσσης, όπως οι ίδιοι έλεγαν, ξαφνικά ακούσαμε όλοι οι παρευρισκόμενοι από τα στόματα των δαιμονιζομένων τα εξής: άθεοι, άπιστοι, πέστε προσκυνήστε τον κερατά που πιστεύετε, και έδειχναν την εικόνα του Χριστού μας. Δεν βλέπετε το φωτεινό περιστέρι, το πνεύμα το Άγιον που σας ευλογεί από πάνω. Πράγματι φάνηκε μια φωτεινή λάμψη να διατρέχει με μεγάλη ταχύτητα τα τέσσερα σημεία του εσωτερικού του ναού. Δεν αισθάνεστε την οσμή ουρανίου θυμιάματος
που με αυτό θυμιάζουν την άφηξή του, την παντοδύναμο και θαυματουργική παρουσία του, οι δούλοι του, οι μικροί κερατάδες, οι σκλάβοι του μεγάλου κερατά. Αυτοί τον θυμιάζουν πάντοτε, ενώ εσείς τράγοι ψεύτικοι υπερέτε του, έχετε να βάλετε θυμίαμα τόσες ώρες. Δεν ακούτε τις ψαλμοδίες της λειτουργίας, γίνετε στους ουρανούς από αγγέλους και αγίους της ράτσας σας, παλιόσκυλα προς χάρη σας, που είστε χειρότεροι από μας, προδότες, φωνιάδες, κλέφτες, πόρνοι και μυχοί. Γίνεται η λειτουργία σε αυτών των άτιμων που μας κατέστρεψε με τον ερχομό του στη γη, που κατέστρεψε το βασίλειό μας, αυτόν το γιο της Μαρίας, που με τα κλάματά της προσπαθεί να συγκινήσει την πέτρινη καρδιά του. Για σας προσεύχεται νύχτα και ημέρα, γιατί βέβαια είναι άπλωτα από την σκυλογενιά σας. Εμάς δεν μας αφήνει να σταθούμε πουθενά. Να και τώρα μας πιέζει στο στήθος με αυτό το παλιό ξύλο και μας βιάζει να σας τα πούμε για να πιστέψετε άπιστοι. Αυτά έλεγαν οι δαιμονισμένοι και άλλα πολλά. Τα στιγμάς εκείνας, κρύος υδρότας περιουέλουσε τα σώματα όλων μας και ασυνέστητα εγωνατίσαμε όλοι, δοξολογούντες μυστικός τον πλάση μας και δημιουργό μας και κλαίγοντες δια τας πολλάς και μεγάλας αμαρτίας μας. Ισθανθήκαμε πράγματι το ουράνιο θυμίαμα κατερχόμενον από άνωθεν και του οποίου η οσμή ή το τελείως διαφορετική του ειδικού μας ομοίαζε περισσότερο με την του Ρόδου. Αρκετά άτομα ήκουσαν μεταξύ των υπτονοφίων και ο υποφαινόμενος που είχα γονατίσει πρώτης Αγίας Τραπέζης και επ' αυτής είχα στηρίξει σταυροειδώστας σύρας μου και επ' αυτών την κεφαλή μου θείας ψαλμοδίας, με τας οποίας οι άγγελοι και οι άγιοι δοξολογούσαν τον εν τριάδη Θεό, τον Κύριο του Παντός, διά του Τρισαγίου ύμνου. Εφοροδιακέφωνε των αγγελικών δυνάμεων έφτασαν μέχρι τα αυτιά μου. Για μένα εκείνη τη στιγμή είχε ενωθεί ο ουρανός με τη γη. Πράγματι είχε συντελεστεί θαύμα. Εμείναμε έτσι γονικλινείς και σιωπηλοί, άνθρωποι και δαίμονες, επί μία ώρα περίπου, μετά την παρέλευση της οποίας ξανά ήρχισαν τα ουρλιάσματα των δαιμόνων και ψαλμοδίε των ανθρώπων ιερέων. Πάντως ένα πράγμα μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ότι εγνώριζαν πολλά από το παρελθόν πολλών εξημών και κληρικών και λαϊκών που κατά τα δασόρας εκείνα σε βρισκόμεθα μέσα ή εκτός του ναού, αλλά γνώριζαν και δια τους μακράν αυτού ευρισκομένους ή και δια μεταστάντας ακόμη. Από την διαλογική συζήτηση που είχαμε μία δαιμονισμένη που κατά τύχη ευρίσκεται ακριβώς κάτω από το πλατήσκαλο της ωραίας πύλης, άκουσα πολλά πράγματα, άκουσα μυστικά ανθρώπων που δεν ήσαν γνωστά εις τον ευρύ κύκλο, αλλά εις πολύ περιορισμένο, και μου ενεποίησε μεγάλη εντύπωση πως μία κοπέλα 19 ετών από το μικρό χωριό της Παναγίας γνώριζε
από την ζωή σχεδόν όλων μας πράγματα που δεν τα γνώριζαν ούτε οι πνευματικοί μας, ούτε οι εξομολόγοι μας. Και τούτο οφείλεται βέβαια, διότι ο διάβολος γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα, διότι αυτός είναι ο εξουσιαστής των εξορίστων στη γη, παρικών το ουρα του ουρανίου παραδείσου. Ο διάβολος είναι ο ηθικός αυτούργος όλων των ανηθικοτήτων, αυτός είναι ο εμπνευστής και παρακινητής όλων των κακουργημάτων που διαδραματίζονται επί της γηήνης σφαίρης με εκτελεστάς και τη σύνια όργανα του τους άφρονας ανθρώπους. Εφόσον λοιπόν έχουμε τέτοιους εμπνευστάς και παρακινητάς προς την ανηθικότητα και το έγκλημα, ασφαλώς αυτοί γνωρίζουν καλύτερον από εμάς τους εργάτας της ανομίας, τα σπονηράς μας πράξεις, με όλα τας λεπτομερίας του σχεδίου των επί τη βάση του οποίου εμείς εργάσιμεν. Και έτσι είναι τα πράγματα. Αυτά διδάσκει η ορθόδοξος χριστιανική θεολογία μας. Δαίμονες υπάρχουν και διεκδικούν τα στιχάς μας. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε κάθε βήμα της επιγείου ζωής μας, για να δυνηθόμεν να αποφύγουμε τας απαντακούες ημένας ποικίλας παγίδας, όπως μας λέγει ο Μέγας Αντώνιος, ο οποίος ως γνωστόν εδέχθη τους μεγαλύτερους και περισσότερους πειρασμούς από όλους τους ανθρώπους στην ζωή του. Εγένετο υπό του επισκόπου η ανάγνωση της ευχής και με την εκφώνηση της καθιερωμένης δοξολογίας του Τριαδικού Θεού, εγένετο το πρώτο θαύμα τελείας θεραπείας επί της από 18 ετών Πασχούσης Όλγας Κανδυλεράκης, και ειδού πως η Όλγα, αν και κρατεί το γερά από τρεις χειροδυνάμους άνδρας, εν τούτης εσπάραζε κυριολεκτικά εις τα χέρια των έτοιμη να διαφύγει από τα κρατεά δεσμάτων, θεωρείετο ως λέον πιναλέως με την πρόθεση να κατασπαράξει τους πάντας. Εάν ατραχιαστηκε όμως αυτές εκδηλώσεις που προκαλούσαν των φόβων και των τρόμων και στους πλέον θαραλέους, ήσανε τελευταία αναλαμπέ της κυριαρχούσης επ' αυτής σατανικής δυνάμεως, διότι με το τελευταίο σταύρωμα του Τιμίου Σταυρού, ενώ εκ των χειλαίων του Επισκόπου εξήρχεται η δοξολογία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, την ίδιαν ακριβώς στιγμή, ο δαίμον μη δυνάμενος να παραμείνει άλλο, για μιας τελευταίας αγρίας κραυγής, παρατεταμένης, εξήλθε και αυτός από το σώμα και την ψυχή, του μέχρι τη στιγμή εκείνης ανυπεράσπις του θύματός του, και αφή και αυτήν, εις τα χέρια των κρατούντων αυτήν συγγενώτης, ένα ράκος, ένα κουρέλι. Η χείρα του Επισκόπου αντιπροσωπεύουσα την ώρα εκείνη την παρθενή και θαυματουργική χείρα του παντοδυνάμου Θεού, την πλήρη άσεως και θεραπείας, με καλοσύνη και αγάπη την επανέφερε εις την ζωή, και την εχάρισε την υγεία και τη χαρά που επί τόσα χρόνια είχε χάσει και είχε ξεχάσει την ύπαρξή των.
Η Όλγα, μετά την πρώτη έκσταση, ελθούσα εις τον εαυτό της, αισθάνθηκε αμέσως το αίσθημα της ευγνωμοσύνης προς τους θεράποντάς της κληρικούς, και αφού πρώτα εισπάστη με τευλαβία στον Τίμιο Σταυρό και τη σεβασμία χείρα του ιεράρχου, ήρχισε να ασπάζεται τα χέρια των ιερέων, των συγγενών και φίλων. Ευχαριστούσα όλους για την εκδηλωθήσαν συμπαράστασή των εις το μεγάλο αυτής δράμα, διότι εγνώριζε ότι η θεραπεία της και η απελευθέρωσή της από τα δεσμά του σατανά οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό εις την πίστη και την αδιάλειπτο προσευχή όλων κληρικών και λαϊκών. Πάντως ένα πράγμα δυνάμεθα να είπομε, ότι το πρώτο αυτό θαύμα της Ιάσεως της Όλγας μας εντυπωσίασε όλους και κάμαμε πλέον κτήμα μας την βεβαιότητα ότι έχουμε τη μόνη αληθινή θρησκεία. Ο τρίαμβος και η νίκη της πίστεώς μας κατά του ανθρωποκτόνου διαβόλου είχε αρχίσει με ακατάσχετο ορμή. Είμεθα πλέον υπερβέβαιη ότι καμία δύναμη ή το ικανή να σταματήσει την φορά της θαυματουργικής θεϊκής επεμβάσεως και επί των άλλων ασθενών, και έτσι προοδευτικώς να φτάσουμε εις το αίσιον πέρας της όλης αγωνιστικής προσπαθίας μας. Η πρώην ελπίς, την οποία εστηρίζαμε εις την πάντων δυναμίαν του Τιμίου Σταυρού και το αμέτρητον έλεος του εν τριάδι Θεού, ή το πλέον βεβαιότης αμετακίνητος και σταθερά. Δεν υπήρχαν πλέον εις τας καρδίας μας ενδιασμοί και αμφιβολίε περί της θεραπείας και των άλλων ασθενών. Πράγματι, εις την δόξαν της Αγίας και ομοουσίου και ζωοποιού και αδιαιρέτου Τριάδος, μετά την είσοδον εις των ναών και την συνεχή εκπεριτροπή υπό των ιερέων ανάγνωση των ευχών των εξορκισμών του Μεγάλου Βασιλείου, οι δαίμονες υπακούοντες εις τας θείας προσταγάς τας εκφωνουμένας δια του στόματος το μόνον αρμοδίων και εντεταλμένων παρά του Θεάνθρωπου Ιησού, του μόνου αληθινού Θεού και καθιερωμένων υπό του Παναγίου και τελεταρχικού Πνεύματος ως διαδόχων των Ιερών Αποστόλων, εξήρθοντο ο ένας κατόπιν του άλλου κατά χρονικά διαστήματα συμφώνως προς τας προκαθοριστήσας ώρας διέκαστον εξ αυτών, εξήρθοντο δε μετά πατάγου πολλού φωνών σπαρακτικών και θορύβου μεγάλου, και έτσι σε διάστημα 2 ωρών όλοι οι ταλαιπωρηθέντες υπ' αυτών ανεύθυνοι και αθώοι απόγονοι των ενόχων της φοβεράς και επεσύντου ιεροσιλίας επανεύρων τους εαυτούς των, απέκτησαν την σωματική των υγείαν, την προσωπική των αυτοκυριαρχίαν, την ψυχική των γαλήνη, την διάβγεια του πνεύματός των, την λογική της σκέψεώς των και την ελευθερία της βουλήσεώς των. Εις τα 12:30 περίπου, αφού εκοινώνησα και τον τελευταίο πρώην δαιμονιζόμενον, κατέλησα τα Άγια και εξήλθα και εγώ τελευταίος του μεγάλου αυτού εις θεραπευτικάς δωρεάς ναού του Σωτήρος Χριστού, και μετέβηκα εις την διατεθείσαν οικίαν
εις οποία παρετέθηκε το γεύμα προς τιμήν των επισήμων φιλοξενουμένων του χωρίου Παναγία. Ολόκληρος η κοινωνία των χωρίων του Δήμου Κεραμιών και μαζί με αυτήν ολόκληρος η μεγαλώνησος Κρήτη χαίρει και δοξάζει και προσκυνεί την Αγία Τριάδα που με την δύναμη του Τιμίου Σταυρού ελευθέρωσε από την φοβερά μάστιγα των πονηρών πνευμάτων τα δυστυχισμένα 18 πλάσματα νέους ανθρώπους οι οποίοι εδεσμεύτησαν από τον Σατανά προτού προλάβουν να χρησιμοποιήσουν το μέγα χάρισμα της ελευθερίας που χορηγείται από τον Δημιουργό εις όλα τα δημιουργήματά του. Το θαύμα της απελευθερώσεως της ομαδικής αυτής θαυματουργίας και επεμβάσεως της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπον, επειδή ακριβώς δεν έχει κατά την ταπεινή μου γνώμη άλλο εισάρθημο ή ανώτερον αυτού προηγούμενον, πρέπει να γραφεί με ανεξίτηλα γράμματα εις τα ιστορικά χρονικά της ανθρωπότητος. Αυτά μας διηγείται ο αρχιμανδρίτης Μελέτιος Κοζάκος σχετικά με τα γεγονότα που έζησε και είδε όταν ήταν ο διάκος εις την Κρήτη. Τώρα θα ακούσουμε και από έναν άλλο αυτόπτη μάρτυρα, τον Διονύσιο Βεκάκη, ο οποίος ζει σήμερα και είναι καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Γουβερνέτο Αγίου Ιωάννου εις τα Χανιά Κρήτη. Ο καθηγούμενος διηγείται τα εξής. Αφού κατ' εντολήν του Επισκόπου Χανίων Αγαθαγγέλου Ξηρουχάκη ότι 40 ημέρες νύστεψαν όλοι στα Κεραμιά και εμείς οι ιερομόναχοι επήγαμε για τον εξαφορισμόν, εγώ, ο πατήρ Ιωαννίκιος, ο οποίος έχει κοιμηθεί, επίσης από την Αγία Τριάδα, ο πατήρ Δαμασκηνός, ο οποίος ήταν ένας Άγιος άνθρωπος πράγματι. Σήμερα δύσκολα βρίσκει κανείς τέτοιους Αγίους ιερομονάχους. Επίσης μαζί μας ήταν ο πατήρ Μελέτιος Καζάκος Διάκος τότε. Αυτός είναι τώρα, ζει σήμερα και βρίσκεται στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας Φυσικού Αθηνών ως εφημέριος. Επίσης ήσαν μαζί μας και άλλοι ιερομόναχοι. Και το Σάββατο το απόγευμα εις τον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως στο χωριό Παναγιά πήγαμε όπου είχαν όλους τους δαιμονισμένους. Διαβάσαμε τον Εσπερινό, διαβάσαμε παράκληση, διαβάζαμε και όλη τη νύχτα ευχές του εξαφορισμού και διάφορες ευχές άλλες που έχει η Εκκλησία μας αυτές τις περιπτώσεις. Ως γνωστόν, οι προπάτορες των κατοίκων των Κεραμιών, μερικοί δηλαδή από αυτούς, είχαν εκλέψει τα τιμαλφή, τα φιερώματα από την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος που είναι πλησίον του ειδικού μας μοναστηριού και οι ιερομόναχοι της Μονής έκαναν αφορισμό κατά των κλεπτών έως 7 γενεά. Όλα τα τιμαλφή της Μονής τα έκρυψαν εις το χωρίο Παναγιά Κεραμιών μέσα σε ένα τάφο
σε ένα λάκκο κάτω από το καμπαναριό της εκκλησίας. Μέσα στην εκκλησία, επαναλαμβάνω, είχαν φέρει όλους τους δαιμονισμένους, γυναίκες και άντρες, και τους ξάπλωσαν εις το δάπεδο. Οι γυναίκες τους είχαν ράψει τα φουστάνια, έτσι ώστε τις κρίσεις που παθαίνανε και τις κινήσεις και στους σπασμούς να μη φαίνονται τα γυμνά μέρη του σώματός τους. Το τι είδα με τα μάτια μου δεν περιγράφεται. Φοβήθηκα. Ήτανε φόβος και τρόμος. Να φωνάζουν, να ουρλιάζουν, όσα να τους φάζει κανείς με το μαχαίρι. Να σπαράσονται, να βγάζουν τόσους αφρούς από το στόμα τους, ώστε να νομίζει κανείς ότι θα υγρανθεί, θα γεμίσει όλο το δάπεδο. Να βρίζουν και να λένε σχρά προς τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγγέλους. Να λένε σχρά προς τον Δεσπότη, τους ιερείς και τους κοσμικούς. Να λέγουν αμαρτίες, να λέγουν πράξεις κακές που έκαναν σε αυτούς που μπαίνανε στην εκκλησία. Παραδείγματος χάρη, ρε κερατά, εσύ δεν έκλεψες το τάδε, δεν είπες εκεί ψέματα, δεν πήγες εκεί και έκανες εκείνη την πράξη. Μωρή, έλεγαν στις γυναίκες, δες το βράδυ που πήγες εκεί και έκανες εκείνο και τ' άλλο και ούτω καθεξής. Και ομολόγουν άπαντες ότι πράγματι έτσι ήτο, έκλεγαν και ζήτουν να εξομολογηθούν. Τις έβλεπα πότε-πότε να σηκώνονται στον αέρα, να σηκώνονται οι δαιμονισμένοι στον αέρα και να πέφτουν ξανά, σαν το τόπι, κάνοντας το θόρυβο μόνο, τον κτύπο της πτώσεως, χωρίς να παθαίνουν σχεδόν τίποτε από την πτώση των. Μερικοί δαιμονισμένοι άνοιγαν το στόμα τους και βγάζαν μία γλώσσα δύο πιθαμές έξω. Μερικές τις άρπαζαν οι δαίμονες και τις σήκωναν στον αέρα μέχρι το ταβάνι. Ήτο κάτι πολύ φοβερό, κάτι πολύ τρομερό, φρικτό και ανατριχιαστικό η όλη κατάσταση, και είχα φοβηθεί πολύ. Σε κανένα δεν εύχομαι να είδε τέτοια που είδα, γιατί πράγματι είναι φόβος και τρόμος μέγας. Όταν με τον επίσκοπο πηγαίναμε προς το φορείο Παναγία, ο επίσκοπος με μάλωσε και έγινε μια μικρή φασαρία, διότι άργησα επειδή κάτι μου είχε συμβεί. Όταν φτάσαμε εις το χωρίο, μας πλησιάζει ο δάσκαλος του χωρίου και μας λέγει το εξής: τι φασαρία, τι μαλώματα γίνονται μέσα στο αμάξι μεταξύ του επισκόπου και ιερέως? Απαντώ: πού το ξέρεις εσύ αυτό, δάσκαλε? Να, απαντά ο δάσκαλος, οι κατεραμένοι δαίμονες μας το είπανε. Φώναζε μία δαιμονισμένη: ο μεγάλος τράγος αυτή τη στιγμή μέσα στο αμάξι μαλώνει με ένα μικρό τράγο. Όταν ξημέρωσε καλά, ένας χωρικός μπήκε μέσα στην εκκλησία και άναψε ένα κερί. Τότε μία δαιμονισμένη, γελώντας σαρκαστικά, του λέγει: ενώ όλοι νηστεύουνε, ρε κεράτα, πρωί πρωί εσύ έφαγες τσάι και τυρί και ήρθες εδώ πέρα. Πράγματι, ο άνθρωπος με κλάματα μας ομολόγησε
και ζητούσε συγγνώμη από όλους μας ότι πράγματι το έκανε και δεν ίστεψε, ενώ όλοι οι άλλοι στο χωριό ίστευαν. Αυτά πολλά, αυτά μας διηγείται ο ηγούμενος της Μονής Κουβερνέτος σχετικά με τα γεγονότα των κεραμιών. Ας ακούσουμε όμως και λίγα, ελάχιστα, από την πολυξένη Κανδυλεράκη, η οποία ήταν δαιμονισμένη και θεραπεύτηκε κατά τον εξαφορισμό το 1936 μαζί με όλους τους δαιμονισμένους. Σε ηλικία 22 ετών δαιμονίστηκε και αυτή, ενώ ήταν παντρεμένη και είχε δύο μικρά παιδάκια. Μία φορά, όπως διηγείται, η θεία μου η Αργυρό μαζί με το συγχωρημένο τον Μιχάλη θερίζανε. Ο Μιχάλης με το δρεπάνι σκότωσε δύο φίδια. Όταν λοιπόν ο Μιχάλης, ο κουνιάδος μου, επέστρεψε στο σπίτι, έπαθα κρίση δαιμονική και του λέγω: «Γιατί τα σκότωσε τα φίδια που μας αρέσουνε, που είναι οι δικά μας?» Απαντά ο Μιχάλης, ο κουνιάδος μου: «Και πώς τα σκότωσα?» «Ας μου είπε, όχι η πολυξένη, αλλά αυτός που τις κάνει κουμάντο τώρα.» «Να ρε κερατά», απαντά, «τα σκότωσες με το δρεπάνι.» Ο πειρασμός, ο διάβολος έβλεπε, ήξερε τι γινότανε μακριά και τα έλεγε όλα όσα είχαν γίνει ή όσα προέβλεπε ότι θα γίνουν. Μία ημέρα συνεχίζει η πολυξένη, η μητέρα μου μου λέγει: «Παιδί μου, σήμερα θα βαπτίσουμε το παιδί σου.» Εγώ μόλις τ' άκουσα, έπαθα κρίση δαιμονική, ταράχτηκα πάρα πολύ. Δεν ήθελα να βαπτιστεί. Είπα στη μητέρα μου εσχρά φοβερά λόγια. Την έβρισα πολύ άσχημα. Η μητέρα μου μου λέγει: «Η πολυξένη μου λέγει αυτά τα εσχρά, τα τόσο εσχρά λόγια.» Της λέγω κατόπιν: «Ο πειρασμός εννοείται. Μόλις πάτε το παιδί στην εκκλησία, θα το ρίξω από τα χέρια του παπά.» Και πράγματι, εκεί που κρατούσε το παιδί ο παπάς, έπεσε από τα χέρια του, αλλά με τη χάρη του Χριστού και της Παναγίας μας δεν έπαθε τίποτε. Πολλές φορές, όταν πάθαινα δαιμονική κρίση, μία φωνή μου έλεγε να πάρω το μικρό παιδί μου και να το πετάξω έξω από το περάθωρο να το σκοτώσω. Αλλά μία άλλη φωνή ειρηνική μου έλεγε: «Το παιδί σου θα σα πετάξει.» Και με συγκρατούσε μία ώρα το δύναμη και μου έσβηγε τα χέρια να μην κάνω κακό στο παιδί μου. Αυτά και άλλα πολλά μας διηγείται η πολυξένη Κανδυλιαράκη, η οποία, όπως είπα προηγουμένως, θεραπεύτηκε και αυτή κατά τον εξαφορισμό. Θα ακούσουμε και λίγα από τον Μιλτιάδη Κανδυλιαράκη, ο οποίος ήταν ο αδελφός της Όλγας Κανδυλιαράκη, η οποία πράγματι, όπως ομολογούν όλοι, τράβηξε το μεγαλύτερο μαρτύριο από τους δαίμονας και, όπως λέγουν, είχε λεγεώνα δαιμονίων μέσα της. Ο Μιλτιάδης, ο αδελφός της Όλγας, διηγείται μεταξύ των άλλων: «Η αδελφή μου η Όλγα γεννήθηκε το 1909. Εγώ ήμουν 2 χρόνια μικρότερη της. Αρρώστησε όταν ήταν κοριτσάκι 8 ετών.
ενθυμούμε από μικρό παιδί ακόμη που όταν την έπιανε κρίσης φώναζε πολύ δυνατά, χτυπιότανε και αναστάτωνε δύο-τρεις ώρες όλο το σπίτι. Μια ημέρα αν δεν πάθαινε κρίση, την πάλι θα πάθαινε. Μια ημέρα αν δεν την πείραζε, την επομένη θα την πείραζε. Αυτή η κατάσταση, αυτό το μαρτύριο που τραβήξαμε όλοι στο σπίτι μας, συνεχίστηκε μέχρι ότου έγινε ο εξαφορισμός στις 3 Οκτωβρίου του 1936 και θεραπεύτηκε τελείως. Έκτοτε ή το τελείως υγιής μέχρι ότου κοιμήθηκε. Αρχικά νόμισαν οι γονείς μας ότι πρόκειται για αρρώστια και την επήγαν επανελειμμένους στους γιατρούς, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Κάποτε την πήγαν και σε ένα μάγο που έλεγε ότι μπορούσε να την κάνει καλά, αλλά τίποτε. Μετά άρχισαν να την πηγαίνουν στην εκκλησία, να κάνουν κρυσάγια, παρακλήσεις και τελικά εκδηλώθηκε ότι πρόκειται όχι περί ασθενείας, αλλά περί δαιμονικής καταστάσεως. Τελικά ο πειρασμός εκδηλώθηκε. Συχνά επάνω στο φαγητό αρρώστενε, πάθαινε δαιμονική κρίση. Αφήναμε το φαγητό. Γινότανε στο σπίτι μεγάλη σύγχυση. Για να την κρατήσουμε, καθόμασταν επάνω της 3 άτομα και μας πετούσε. Δηλαδή, προσπαθούσαμε να την κρατήσουμε τα χέρια, τα πόδια, καθόμασταν καμιά φορά και στα γόνατά της και είχε τόση δύναμη που μας πετούσε χτυπώντας με τα χέρια και τα πόδια. Συνήθως άρχιζε να φωνάζει πολύ δυνατά, άρχιζε να τρέμει και μετά χτυπιότανε. Μερικές φορές έλεγε βρισκές και φοβερά αισχρά λόγια. Τραβήξαμε απερίγραπτο μαρτύριο είσαστε στο σπίτι μας. Κάποτε που ήρθε στο σπίτι μας ένας χωρικός που είχε σχισμένο το χείλο του και έτρεχαν σάλια από το στόμα του, μόλις τον είδε η Όλγα έπαθε κρίση και άρχισε να λέγει: «Ρε κερατά, ξέρεις γιατί είσαι έτσι, γιατί είναι έτσι το στόμα σου και το πρόσωπό σου? Γιατί τη Μεγάλη Παρασκευή σε σκύραν οι γονείς σου». Από όλα αυτά που ακούσαμε βλέπουμε ότι όλα ό,τι λέγει η Αγία Γραφή για τους δαιμονισμένους είναι μία πραγματικότητα. Ας προσέξουμε λοιπόν και ας ακούσουμε αυτό που μας τονίζει η Αγία Γραφή. «Νύψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιπατών ζητή πίνα κατά πει. Ας εξομολογούμεθα, ας πηγαίνουμε στην εκκλησία, ας είμαστε στο δρόμο του Θεού, διότι μόλις κλείσουμε τα μάτια μας, θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, θα συναντήσουμε πράγματι τους δαίμονες, οι οποίοι γνωρίζουν όλες τις πράξεις μας και τότε θα είναι αργά να μετανοήσουμε, ενώ τώρα έχουμε το χρόνο να εξομολογηθούμε, να σβήσουν οι αμαρτίες μας και να αξιωθούμε της ουρανίου βασιλείας. Αμήν». Thank you.